γάμιο σημαίνει ότι θα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν αυτές τις παρεμηνίες στην Αγία Γραφή. Θα προχωρήσουμε αμέσως στη συζήτηση. Θα παρακαλέσω τους γραφητούς και αυτούς συζητητές να έρθουν εδώ για να μπορέσουμε να εξαποβληθούν οι ερωτήσεις. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις, να είμαστε σύντομοι και αν είναι δυνατόν να μην... μέσα στο θέμα, οποιοδήποτε από τα τέσσερα αντικείμενα εφήγησα, σύντομοι και όχι με πολλαπλές ερωτήσεις. Εγώ δεν είμαι φιλανδής τόσο πολύ. Θα θέμα αλλεργία, αλλά και καλύπτω. Είναι που έφεραν όλες τις αιρέσεις και τους πολέμους εναντίον της Εκκλησίας και προβατός του Χριστού. Αλλά ο Χριστός είπε, ήρθε ο Χριστός νικών και να νικήσει. Να δώσουμε αισιόδοξη γραμμή εις αυτά τα υπέροχα τις ομιλίες που ελέγχθησαν για όλους μας. Ο διάβολος είναι ηττημένος. Είναι γεγονός αυτό. Και ώσπου είναι ηττημένος παραπάνω με φανατισμό εργάζεται για τους ανθρώπους του Θεού. Να αναφέρω όμως και κάτι πάλι Χριστοφόρε που πιάνει όλους μας. Ευθύνη μεγάλη για τους ανθρώπους είναι και η αμέλεια των χριστιανών, των πραγματικών, των ορθοδόξων, κληρικών και λαϊκών. Πρέπει να γίνουμε ζωντανοί, κληρικοί και λαϊκοί, ιεραπόστολοι το πνεύμα της Δέοντες. Τα επτά μυστήρια είναι αυτά που δίνουν τη σωτηρία. Όλα τα άλλα που μας ανέφεραν αυτοί οι οπαδοί του σατανά, όλα αυτά δεν μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο, όπως είπατε, και τα επτά μυστήρια τα όρισαν οι Άγιοι Πατέρες, πολιτμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Σίγουρα ο Χριστός δεν είναι κάτι γιατί είναι διάνθρωπος. Εμείς κινδυνεύουμε. Εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Εάν πιστέψουμε ότι μόνο ο Χριστός δεν είναι κάτι, και άρα μένουμε σε μια απάθεια και παρακολουθούμε τα γεγονότα εξ αποστάσεως, ή όπως πηγαίνουν, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο μεγάλο κίνδυνο και εμείς οι ίδιοι να πιστεύουμε αιρετικά. Και αλίγονον οι πατέρες της Εκκλησίας αν δεν αντιμετώπισαν τις αιρές της εποχής τους. Αλίγονον. Θα είμαστε σήμερα όλοι αιρετικοί. Αλίγονον εάν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη όπου είχαν μείνει πέντε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να δώσει όλους αυτούς τους αγώνες και μέσα στην ίδια την Κωνσταντινούπολη και μέσα στην Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο ενάντια στο διαβρωμένο φρόνημα πολλών επισκόπων και να στηρίξει την Ορθόδοξη πίστη. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλη απλούστευση το να πιστεύουμε ότι ο Χριστός δεν κινδυνεύει και είναι ο διάβολος. Και να πούμε και κάτι άλλο, πολύ σοβαρό. Πολλά πράγματα ο διάβολος το μαθαίνει από εμάς. Πολλές τέχνες μεθόδευσης ακύρωσης του Ευαγγελίου. Άρα λοιπόν, ας μην τα φορτώνουμε όλα στον διάβολο, αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Ορίστε, κύριε Καλύτερα. Ακριβώς, για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς, ήθελα να ρωτήσω, επειδή ως εκπαιδευτικοί και θεολόγοι, γινόμαστε, ας πούμε, κέντρων ερωτήσεων και επιμόνων από τα παιδιά, το κώδικα τα βίτσι, το μεταλλητή και όλα αυτά, πέρα από μία απάντηση όσο μπορούμε σωστή, νομίζω δεν έχουμε τίποτε άλλο. Ψάχνω να βρω αν έχουμε βιβλιογραφία έτσι επιμελημένη πάνω σε αυτά τα θέματα και δεν έχω βρει. Έχετε υπόψη εσείς αν έχει γραφτεί κάτι σοβαρό που να απαντά σε αυτά τα θέματα, δηλαδή που να διαβάζετε και από τα παιδιά, όχι να παραπέμπουν σε μονήματα που δεν τα ξέρει κανένα. Και μάλιστα επειδή τα παιδιά τα επηρεάζει η εικόνα και ξέρω ότι κυρίως με τα DVD και με τα ταινίες επηρεάζουν, ίσως να ήταν καλό μεταξύ της ολυμπιακής οργάνωσης και της
λαϊκής, να γίνει μια σοβαρή αντιτενία, ας πούμε, που να πατά ο θεός σας πάνω σε αυτές τις προβλήσεις. Το μόνο που θα έλεγα εδώ είναι ότι εξ αφορμής του θορύβου που προηγήθηκε από το σχετικό κείμενο των γνωστικών, έχουν γραφτεί αρκετά πράγματα. Άρθρα σπουδαία από τον κύριο Καραμπιδόπουλο, από τον κύριο Γαλίτη, τα οποία πρέπει να τα μαζέψουμε τώρα για να είναι έτοιμα, γιατί πόσο είδαμε, τι μήνες είναι που μας χωρίζουν, έτσι δεν γίνεται αμέσως ένα βιβλίο. Επίσης υπήρχαν και παλαιότερα κείμενα, τα οποία πιστεύω ότι θα αναφέρουμε στα κείμενα τα οποία θα καταθέσουμε εδώ και θα φτάσουν στα χέρια σας. Και εγώ προσωπικά θα αναφέρω μια βιβλιογραφία για να μπορεί να κινηθεί κανείς. Λοιπόν, έχουν γραφτεί αρκετά πράγματα. Ειδικά είναι τα άρθρα μέχρι τη στιγμή αυτή. Αλλά γράφονται οπωσδήποτε και ευρύτερα κείμενα. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, δεν ξέρω να αποχωρήσουμε, θα ήθελα να μου δώσετε 3-4 λεπτά, πάτε Χριστοφόρε. Θέλω να υπογραμμίσω κάποια πράγματα για να φύγουμε με κάτι πιο πρακτικό. Γιατί εμείς οι θεολόγοι και εξ επαγγέλματος, όπως εγώ θεολόγοι, λέμε ορισμένα πράγματα, αλλά οι περισσότεροι δεν τα κατανοούν, γιατί ούτε και εμείς μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Τα λέμε εξ συνηθείας. Θα ήθελα λοιπόν 3-4 λεπτά, όταν θα έρθει η ώρα, να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Αυτό θα είναι το κλείσιμο το οποίο θα μας κάνει βάση τη σύναξη. Απλώς να πω και κάτι σε αυτό που έδωσε ο κ. Φιλάκτος, ότι θα ετοιμάσουμε αμέσως μόλις τελειώσει το συνέδριο τα πρακτικά με τις εισηγήσεις και κάποια άλλα πράγματα για να κυκλοφορήσουν αμέσως. Διότι το συνέδριο αυτό δεν το κάνουμε απλώς για να τα ακούσουμε εδώ. Πρέπει εμείς να γίνουμε πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων αυτών προς τα έξω. Και κυρίως προς αυτούς που ασχολούνται με την ποιμαντική της Εκκλησίας, με την κατήχηση των πιστών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αυτά τα πράγματα να φτάσουν εκεί. Επίσης, εάν κάποιος από εδώ έχει γνώσεις στην διαμόρφωση ενός DVD που να προβάλλει την άλλη άποψη αυτού του θέματος και θέλει να συνεργαστούμε, αν μας το πει στο τέλος, για να βοηθήσει, ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος που να ξέρει να χειριστεί κάποια μέσα τα οποία εμείς δυστυχώς προσωπικά δεν τα γνωρίζω. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο των λίγων, είναι υπόθεση όλων μας αυτό το θέμα. Τολμώ να πω κάτι πιο εξειδικευμένο επάνω σε αυτό που ρωτήσατε και συγκεκριμένα τι μπορούμε να πούμε στα παιδιά ή τι να δώσουμε στα παιδιά ή τι θα μπορούσαμε να απασχολούμε. Με τι θα μπορούσαν να απασχοληθούν ή να διαβάσουν τα παιδιά. Κάναμε στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων στην Αθήνα μια προσπάθεια και μια συγκεκριμένη έκδοση ενός βιβλίου το οποίο είχε μια σε μορφή μυθιστορήματος, παιδικού μυθιστορήματος, το οποίο όμως άνετα διαβάζεται και από ενήλικες. Δεν έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου κάποιο αντίτυπο, απλώς δεν ξέρω η κυρία Κατερινοπούλου, επειδή της έδωσα έναν φάκελο, εάν θα μπορούσε να τον κάνει και να το δείξει. Δηλαδή πρόκειται για κάτι το οποίο διαβάζεται σαν μυθιστόρημα και το οποίο θα μπορούσε να ενδιαφέρει και το οποίο τουλάχιστον στον ελλαδίτικο χώρο είχε πολύ εγκομιαστική, θα λέγαμε, ανταπόκριση και από στελέχη εκκλησιαστικά κτλ. Και το οποίο κυκλοφόρησε αρκετά. Πάνε ο είδος εξόπιλο. Καλά, οπωσδήποτε δεν χρήζει η ιστορική ή άλλη πανεπιστημιακή προσέγγιση. Δεν είναι θέμα πανεπιστημίου εδώ, είναι θέμα αλήθεια. Βρήκαμε ένα υλικό το οποίο. Βρήκαμε ένα υλικό από το εξωτερικό ενός πρώην Αγγλικανού, ο οποίος έγινε Ορθόδοξος, ο οποίος εκοιμήθη προέτους, το οποίο και το μεταφράσαμε και το προσαρμόσαμε και σαν παιδικό μυθιστόρημα διαβάζεται πολύ εύκολα και δίνει και όλα αυτά τα στοιχεία περί νέας εποχής και μέσα από αυτό και δίνει και την Ορθόδοξη θεώρηση. Με έναν τρόπο ο οποίος μπορώ να πω ότι όσοι το διάβασαν είπαν
δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε από τα χέρια μας. Δεν έχει απαιτήσεις εν λόγω τεχνικής, παρόλο, πώς το λένε, διάστασης, παρόλο που εντάξει καλύπτει τις βασικές ανάγκες και σε αυτό το τομέα. Είναι... Λέγεται ο Νικ Μάρβελ και ο πόλεμος με το θηρίο. Είναι το αντικάρι κότε. Είναι αυτό που είπατε ο Γιώργος ότι είμαστε ακόμη σε άρθρα με τα οποία θα μαζέψουμε. Είναι μια καλή είδηση σε αυτή που είπε ο Πατήρη Γιώργος, να τα μαζέψουμε και να τα παρουσιάσουμε σαν κάτι το ενιαίο προς τα έξω για να δοστεί και η άλλη άποψη, αλλά και με έναν τρόπο που να είναι προσιτό και προς τους νέους, όπως είναι αυτό το βιβλίο ή κάτι άλλο το οποίο θα μπορέσει να μπει στη συνέχεια. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάνε τα μηνύματα προς το ευρύτερο κοινό. Άλλη ερώτηση. Ορίστε την κύριος Γεωργιάδης. Ήθελα να ρωτήσω... Ελάτε από εδώ για να ακούγεστε. Νομίζω ακούγομαι. Λοιπόν. Εντάξει, ωραία. Σε ποιο βαθμό υπάρχει ο κίνδυνος του ενδεχόμενου μετατροπής του μαθήματος των θρησκευτικών σε θρησκειολογία να εξυπηρετήσει τα σχέδια της νέας εποχής οδηγώντας τους μαθητές μας σε μια συγκριτιστική αντιμετώπιση των θρησκευτικών. Ως ερώτηση το κάνω, δεν έχω άποψη. Μπορώ να απαντήσω, μάλιστα είμαι έτοιμος γι' αυτό, διότι πριν τις 17 Ιουνίου, πολλοί συνάδελφοι ήσαν παρόντες και παρούσες, είχατε μια σύναξη θεολόγων στην Ελλάδα και είχατε την τιμή να πληθώ να αναπτύξω περίπου αυτό το θέμα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μάθημα των θρησκευτικών. Λοιπόν, υπάρχει, για να μην πω πολλά, υπάρχει μια έντονη κίνηση, δυναμική θα έλεγα, σατανικά δυναμική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, εκ μέρους πολιτικών, διανοουμένων και θεολόγων. Και θεολόγων ακόμη, οι οποίοι ντρέπονται να λένε ότι διδάσκουν θρησκευτικά ή ορθόδοξη θεολογία και θέλουν να λέγονται θρησκειολόγοι και το προβάλλουν, ενώ και οι πανεπιστημιακοί. Ο Άγιος Αλβανίας, ας πούμε, δεν μπορεί να γράψει θρησκειολόγος, καθηγητής της θεολογικής σχολής θεολογία διδάσκει. Διότι η θρησκειολογία προσφέρεται μέσα από την προοπτική της οικίας πίστεως. Αυτή είναι η επιστημονική αρχή. Κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει άλλα θρησκεύματα. Λέμε θρησκείες, η θρησκεία είναι μία, άλλα θρησκεύματα δεν μπορεί να τα προσεγγίσει παρά μόνο μέσα από τον διάβολο και την προοπτική της δικής του πίστεως. Λοιπόν, υπάρχει έντονη επιθύμηση. Δεν ξέρω, εγώ φοβούμαι ότι εκεί κατευθυνόμαστε. Και επειδή ο πόλεμος γίνεται και έσωθε από εμάς τους θεολόγους, κάποτε είχε εκεί κάποτε, πριν από 15-20 χρόνια, στη δεκαετία του 80, είχε γίνει μια κίνηση προς τα εκεί να οι θεολογικές σχολές να συρρυκνωθούν και να ενταχθούν στις τοπικές, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, φιλοσοφικές σχολές. Το δε μάθημα να είναι θρησκειολογία, μια θρησκειολογική πλέον σχολή. Και υπήρχαν συνάδελφοι, πρεσβύτεροι, γεροντότεροι δηλαδή, οι οποίοι το υπεστήριζαν. Αυτό λοιπόν, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει, είναι ορατός και αισθητός. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα μέλλοντα να συμβούν. Να προσθέσω σε αυτό που είπατε ο Γιώργος, κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, που ευτυχώς ακόμη δεν έχει ψηφιστεί, και στο άρθρο περί αναγνώρισης των θρησκειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάσσει όχι μόνο μέσα στη... δεν αναγνωρίζει μόνο το Σύνταγμα τις λεγόμενες γνωστές θρησκείες, ή εκκλησίες, αλλά ακόμη και φιλοσοφίες, αλλά και παραθρησκευτικές οργανώσεις. Το Μάστριχτ, αν θυμάμαι καλά. Και δίνει πλέον το δικαίωμα σε αυτές τις ομάδες να αποκτήσουν πρόσβαση και στην εκπαίδευση. Πότε όμως, προσέξτε, εδώ είναι άλλο θέμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εάν εμείς, οι γονείς,
που έχουμε την ευθύνη με βάση την νομοθεσία του κράτους, του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και των διακηρύξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του παιδιού, είναι οι γονείς που έχουν την ευθύνη για την θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Και αν οι γονείς πούν στα παιδιά τους ότι εμείς δεν θέλουμε τα παιδιά μας να μαθαίνουν θρησκειολογία, αλλά ορθοδοξία, το κράτος οφείλει με βάση αυτές τις διακηρύξεις τις οποίες έχει υπογράψει και με βάση το Σύνταγμα τα παιδιά να τα διδάσκει ορθοδοξία. Γιατί το μάθημα της θρησκειολογίας σημαίνει ότι τα παιδιά μας θα διδάσκονται και βουδισμό και ενδουισμό και οτιδήποτε άλλο το οποίο θα κρίνουν αυτοί που θα καταρτήσουν το πρόγραμμα στο Υπουργείο Παιδείας. Και έτσι τα παιδιά μας θα μιλούνται και σε άλλες θρησκείες. Οι γονείς το θέλουν αυτό το πράγμα. Αλλά αν δεν το θέλουν, σημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας, το κράτος δηλαδή, παραβιάζει μία βασική αρχή της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού. Επιτρέπετε να προσθέσω κάτι. Κοιτάξτε, δεν ήθελα να σας κουράσω, αλλά δύο λόγια τώρα, μετά τα όσα ελέγχθησαν από τον αγαπητό πατέρα Χριστοφόρο, δύο λόγια πρέπει να δεχτούν. Δηλαδή, σε αυτή την κίνηση βοηθεί κατά πολύ η ίδρυση των θεολογικών πανεπιστημίων της Εκκλησίας. Έχουμε τέσσερα πανεπιστήμια, διότι κάθε σχολή δεν είναι μια σχολή. Η ανωτέρα είναι τα ανωτά, όπως με τα τελή συνέβη. Αλλά είναι τέσσερα πανεπιστήμια, διότι κάθε σχολή θα χορηγεί έξι τουλάχιστον πτυχία. Οπότε λοιπόν, το πάτημα που θα βρει μια κυβέρνηση, όπως έλεγε ο Παναγιώτης Βρατσιώτης ο αείμνηστος, εις τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, θα κάνει μια κυβέρνηση αριστεροτέρα ημών. Και αυτό το έλεγε το 1962, καταλαβαίνετε το νόημα. Οπότε, μια κυβέρνηση αριστεροτέρα ή αθεϊστικοτέρα, να το πω καλύτερα, αυτή αριστερή και δεξί δεν υπάρχουν σήμερα, μόνο οι τσέπες είναι δεξιές και αριστερές. Οπότε, μια κυβέρνηση τέτοια, η οποία θα θελήσει να εφαρμόσει το πρόγραμμα, έχει το πάτημα ότι όποιος θέλει θρησκευτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, μπορεί να την αποκτήσει μέσα στην Εκκλησία. Ιδιωτικοποιείται πλέον η θεολογία και γίνεται υπόθεση του κλήρου. Να μην πει Εκκλησία, βέβαια είναι άλλο. Του κλήρου. Οπότε βαδίζουμε προς τα εκεί με αυτό το λαβρυντικό και αυτό που έζησαν εις το παραπέτασμα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα το ζήσουμε εμείς ίσως εν ενωμένη Ευρώπη. Διότι υπάρχει βέβαια στην Γερμανία, ούτε καν διανοούνται οι θεολογικές σχολές να εξωστούν από τα πανεπιστήμια στη Γαλλία, στη Γερμανία. Η Αγγλία είναι εκείνη που με έλεγαν ότι κλείνουν θεολογικές σχολές σε διάφορα πανεπιστήμια για να περιοριστούν στον χώρο της λεγόμενης Εκκλησίας. Αυτά λοιπόν είναι, αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Και από την άλλη πλευρά, πάτε Χριστοφόρε, τι τους ενδιαφέρει αυτοί που αποφασίζουν πότε ρωτούν τον λαό. Δεν είμαστε τόσο έτσι, όχι απελείς, απλοϊκοί και εσείς και εγώ και ο καθένας μας. Δεν θα μας ρωτήσουν τι θα κάνουν. Θα πάρουν τις αποφάσεις και θα επιβάλλουν κάτι χωρίς να ρωτούν τον λαό. Θα μου πείτε τι θα κάνουμε. Ενδιενώθηκε η μόνη ίσχυση. Μπορώ να σας πω κάτι πολύ υπεύθυνα. Εκδηλωμένο είναι αυτό που θα σας πω, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Αυτές οι οργανώσεις όλες, τελευταίως, έχουν δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να διαβρώσουν την πολιτεία. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Το έχουν πετύχει. Κατά 90%. Όσες φορές πήγαμε σε υπουργούς, βουλευτές, κυβερνητικά στελέχη, λειτουργούς κλπ. Να τους ενημερώσουμε για τις αιρέσεις, ήδη τους μιλούσαμε για πράγματα τα οποία ήταν ήδη εμπλεκόμενοι μέσα. Όλος νέα εποχή έχει γίνει δεκτός από μια συντηρητική παράταξη και παραιτήθη η κυρία Συνοδεινού όταν και για τον Δήμο Αθηνών ο τότε υποψήφιος δήμαρχος καθιέρωσε τον τίτλο νέα εποχή. Και επειδή η Συνοδεινού ήταν μαθήτρια του πατρός Αντωνίου Αλεμιζοπούλου πνευματική, γι' αυτό το λόγο είπε παρετούμε, δεν μπορώ να συμμετέχω σε μια τέτοια κίνηση. Δεξιά κίνηση. Τώρα μην κρυβόμεθα, θα πούμε όλα καθαρά. Δεν υπάρχει δεξιά κίνηση. Και οι διάβρωση δεν πήγαν στους που ξέρετε, εμείς είμαστε αποκρυφιστές.
πήγαμε με διάφορα προσωπία και προσχήματα και πέτυχαν τη διάβαση. Και αφού πέτυχαν αυτή τη διάβαση, τώρα άρχισαν σιγά σιγά το δεύτερο στόχο τους, την διάβαση της Εκκλησίας από μέσα. Ναι, να πάμε μια σειρά για να... Μια παρέμβαση. Επειδή συνηθίζεται ότι θέλουν να μας προσφέρουν, να μας πληθυνούν συνέχεια ότι αυτό γίνεται και στην Ευρώπη. Από μια έρευνα που είχαμε κάνει σαν τα Κύπρια Ένωση Γονέων σε ανίποπτο χρόνο για τον άθλημα του επισκεπτικού, βρήκαμε ότι στη Γαλλία, η οποία θεωρείται άθλη χώρα, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται κατηχητικά και όχι θρησκευτικά. Και στην Κύπρο έρχονται να μας πούν ότι θα καταργήσουμε την κατηχητική μορφή του μαθήματος των θρησκευτικών και θα την κάνουμε θρησκευτική, γιατί τάχα αυτό γίνεται και σε όλη την Ευρώπη. Μα έχουμε θρησκευτικολογία στα πανεπιστήμια. Και στα γυμνάσια ή σε έκκληση υπάρχει θρησκευτικολογία. Είναι πρόφαση, είναι πρόφαση. Δεν είναι αλήθεια. Κανείς δεν μπορεί στην Ευρώπη να διανοηθεί. Τα παιδιά μου όταν ήμουν εκεί κληρικός και σπούδασα κλπ. Τα μεγαλύτερα παιδιά πήγαιναν σε δημοτικό σχολείο που ήταν πιο κοντά σε εμάς, γερμανικό, και ήταν ρωμαιοκαθολικής κατευθύνσεως το σχολείο. Πήγαινε ο προτεστάντης πάστορας και ο ρωμαιοκαθολικός, ο παπικός πάστορας, και επέλεγαν τα παιδιά για τον γονέα την κατεύθυνση που ήθελαν. Δεν μπορεί να μην διδαχτεί, είναι αρχή της θρησκεολογίας. Κάνουν τους αγραμμάτους πολλοί από τους πολιτικούς μας, και όντως είναι αγράμματα. Είναι αρχή ότι δεν μπορείς να μιλήσεις για βουδισμό, εάν δεν ξέρεις και δεν βιώνεις τη δική σου πίστη. Από εκεί και πέρα, θέλει κανείς να γίνει βουδιστής, ευλογημένο που λένε, μάλλον εισαγωγικό. Ας γίνει βουδιστής, συγγνώμη. Λοιπόν, μισό λεπτό για να είμαστε στο θέμα. Έχω στα χέρια μου ένα φυλάδιο που λέει από πάνω φυλάδιο εργασίας και αξιολόγησης και αναφέρεται σε ένα σύστημα εκπαίδευσης των καθηγητών από το Υπουργείο Παιδείας, το παιδαγωγικό. Μιλώ ξεκάθαρα και λέει από πάνω, προσέξτε να καταλάβετε τη διάβαση η οποία επιχειρείται. Και είναι κάτι το τρομακτικό. Φύλλο εργασίας και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Και λέει, Βυζαντινή μουσική, ήχος του Άγιος του Δευτέρου. Τι θα περιμένετε να ακούσετε. Ένα μήνυμα της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι. Και λέει, ύμνος στο Σίβα, Ινδικό. Και είναι εδώ από κάτω, είναι φύλλο αξιολόγησης. Βυζαντινή μουσική, ήχος του Άγιος του Δευτέρου, ύμνος στο Σίβα, σε Θεό της Ινδισμού. Άρα λοιπόν, όσοι προβάλλονται σχεδόν ότι παραπλανούμε ή φανταζόμαστε αιρέσεις, να τις. Επίσημα πράγματα. Ορίστε και... Οι θεολόγοι που είναι. Πού είναι οι θεολόγοι να μην κάνουν φάκη. Εδώ είμαστε, εμείς είμαστε θεολόγοι. Πέντε ερώτηση. Ορίστε, όποιος έχει την κυβέρνηση έχει την δύναμη. Ναι. Κύριε Θεοδωρή, στην εκτέταξη του δημοτικού έχουν δοθεί βιβλία φέτος που διδάσκουν για άλλες θρησκείες εκτός από τον σοβαρισμό και... Έχουν απλώς την επιφάνεια στο τέλος για το πώς είναι στον τραμή, πώς είναι στη συναγωγή. Ξεκινάμε μια θρησκευτική προσέγγιση όπως το Δευτέρα Δικτύου που είναι η αλήθεια, να ψάξουν την αλήθεια. Και αυτό συνέβη γιατί εκαθόμουν αυτό το τολμό για το κάρμα. Να δω τι πασάρουμε εκεί πέρα, γιατί έρχεται μια μέρα και το είδα, δεν βλέπω τηλεόραση. Αλλά και εκεί τηλεόραση, αύριο θα πω στο σχολείο, τι θα πω. Και η μικρή έρχεται δημοτικού, λέει αυτό δεν έπρεπε στο μάθημα για την αναγέννηση με το ψήφο. Λέει έτσι είμαστε, ερχόμαστε. Με παιδί μου, πώ θα πούσα αυτά, λέει στο μάθημα το σκεπτικό. Λέω κύριε Μέσο, πια το βιβλίο του Ζάκη Δημοτικού και μορφώνομαι. Και εντάξει, εγώ θα το εξηγήσω του παιδιού μου ή θα το βάλω να προγραμματιστεί, α πούμε, ή ξέρω πέντε πράγματα ή έχει και πέντε βιώμα το δικό μου το παιδί. Αλλά από εκεί πέρα τι κάνουν. Και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα στην τηλεόραση, το τι ασυναρτησίες δέχονται. Ο δε κόσμος να παίρνει και να ρωτάει
Δηλαδή, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και πρέπει να προσέξουμε εμείς οι θεολόγοι και οι καθηγητές. Είναι οι καθηγητές που διδάσκουν αυτά τα μαθήματα. Πρέπει να είναι να μπορούν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ της Ορθοδόξου πίστεως και των θέσεων του Ινδουισμού, του Βουδισμού και των άλλων θρησκειών των οποίων διδάσκουν. Και να πούν ναι, μεν αυτό. Αλλά ξέρετε, και τα βιβλία αυτά, τα οποία αναφέρουν τις αυτές τις θρησκείες, δεν αναφέρουν σωστά αυτό το πρόβλημα. Και δεν το αξιολογούν και σωστά. Ας πάρουμε τη θεωρία της, του κάρμα. Η θεωρία του κάρμα ακυρώνει ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώπου. Ένα από τα πιο βασικά δώρα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Την ελευθερία. Άμα στερήσει τον άνθρωπο από την ελευθερία, τι είναι? Και από τη λογική. Δηλαδή, η λογική τι είναι και η ελευθερία? Ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και όχι ανεύθυνος. Αν το κάνουμε ανεύθυνο και άλογο και, υποχείριο κάποιον άλλο δυνάμιο, τότε τι είναι? Ένα ζώο. Λοιπόν, το κάρμα τι λέει? Ότι ο άνθρωπος είναι υποχείριο κάποιων καταστάσεων, το οποίο κουβαλά μέσα. Α, είναι δούλος, είναι εξάρτημα δηλαδή. Δεν είναι ελεύθερος και λογικός. Επέστε μου σε έναν άνθρωπο το οποίο θα καταλάβει ότι του στερεί την ελευθερία του και την λογική του. Μια διδασκαλία, μια θεωρία, θα την ακολουθούσε? Αλλά λέμε απλώς τι λένε, χωρίς να κάνουμε και τις διευκρινήσεις. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπως ήταν κάποιος ιερομόναχος Αγιορείτης, ο οποίος ήταν Ιάπωνας και έγινε Ορθόδοξος, έγινε Αγιορείτης και μετά τον έστειλε στον κόσμο να διδάξει και έλεγε στον κόσμο ότι η μετενσάρκωση είναι πιο φιλάνθρωπη από την Ανάσταση γιατί δίνει περισσότερες ευκαιρίες στον άνθρωπο. Και τα έλεγε αυτά ιερομόναχος που είχε ζήσει στο Άγιο Όρος σε Ορθοδόξους. Δηλαδή, παρέμεινε Ινδουιστής, Βουδιστής και ήταν και Ορθόδοξος. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Καταλάβετε. Ποιος είχε θέλει να πάρει τον λόγο? Ορίστε. Είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει.
Άρα λοιπόν χρειάζεται να γίνει η διάγνωση του προβλήματος. Και αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, θα έχουμε συνεχώς πρόβλημα. Το να το ξέρουν το πρόβλημα 2-3 δεν βγαίνει δουλειά. Δεν είναι αρκετό δηλαδή να πάει σε έναν κατηχητή, ένα παιδί ή σε έναν κληρικό, ένας πιστός και να αρκεστεί ο κατηχητής ή ο κληρικός να του πούν πάρε τηλέφωνο στον πατέρα Χριστοφόρο. Δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να μην το παιδί, ορίστε εκεί και με λίγο δυνατή να σε ακούσει. Σε μια πιο οικογενειακή, ας το πούμε, συνάντηση που είχαμε τον πατέρα Γεώργιο, είχαμε να καταλευτούμε μια και ήταν εδώ. Μας μίλησε ακριβώς για τον οικουμενισμό και έχουμε γράψει την ομιλία του και θα την εκδώσουμε σε ένα CD και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το προμηθευτούν από την Επαρκή Ένωση Γονέων, γιατί είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά τα οποία μας ανέπτυξε χθες το βράδυ σε μια συγκέντρωση που καμιά 21 άτομα είμαστε και μας μίλησε για αυτό το θέμα. Όμως το άλλο το οποίο είπετε δεν είναι σωστό, ότι ο αποκρυφισμός, ο γνωστικισμός κλπ. Αναφέρεται ή είναι μια πρόταση προς την ελίτ της κοινωνίας μας. Δεν είναι προς τα εκεί που αναφέρεται και βλέπετε ότι προβάλλεται μέσα από διάφορα προσωπία τα οποία είναι τόσο καμουφλαρισμένα, τόσο μελετημένα και παγιδεύουν τους νέους μας. Εάν δείτε για παραδείγματος χάρη ή μελετήσετε προσεκτικά αυτά τα οποία λένε κινούμενα σχέδια στην παιδική ζώνη, θα δείτε ότι μέσα από αυτά τα κείμενα, τα κινούμενα σχέδια, παρουσιάζεται με έναν τρόπο ο λεγόμενος παιδικός αποκρυφισμός και νεογνωστικισμός. Και αρχίζει η μίμηση των παιδιών μας από την παιδική ηλικία. Τι άλλο μπορεί να είναι ο Σούπερμαν από αυτό που λέμε ο άνθρωπο Θεός που διδάσκει ο νεογνωστικισμός και ο γνωστικισμός και ο αποκριτισμός. Καταλάβετε. Στο θέμα το συγκεκριμένο που θίξατε για το ότι πιθανώς ας πούμε η κοσμολογία τους είναι τόσο μπερδεμένη που μοιραία απευθύνεται σε μια ελίτ, να διευκρινίσουμε το εξής. Αυτή η περιπλοκότητα της κοσμοθεωρίας που δεν είναι κάτι που εμφανίζεται από την αρχή, δηλαδή πηγαίνοντας σε μια διάλεξη νεογνωστικών, γνωστική, τους λέμε έτσι καλώς, δεν πρόκειται να ακούσετε περίεργες θεωρίες. Έχουν μια διδασκαλία απλουστευμένη για κάποια πράγματα, μπερδεύουν τα πράγματα μιλώντας για Χριστό και τα λοιπά, χωρίς να διευκρινίζουν περίπτωση πρόκειται. Διασφαλίζεται ο απλός άνθρωπος που δεν έχει μια ποιμαντική, θα λέγαμε, εκκλησιαστική βάση, ότι είναι μια χαρά εδώ πέρα, ας πούμε, για Χριστό μιλάνε. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν πρακτικές. Αρχίζουν πρακτικές διαλογισμού, αρχίζουν πρακτικές, ξέρω εγώ, εξωσωματικές κτλ. Ενδεχομένως κάποιος, αν συγκεντρωθεί και υποστεί μια διαδικασία, αυτό είναι και ο διαλογισμός σε τελευταία ανάλυση, μπορεί να έχει κάποιες εμπειρίες, από αυτές τις λεγόμενες μεταφυσικές εμπειρίες, οι οποίες είναι απλώς, μπορούμε να πούμε, στο επίπεδο της ψευδαίσθησης. Παρέστηση, εκεί θα το τοποθετήσουμε για να μην πάμε παραπέρα, να μην μιλήσουμε για δαιμονικά.
αν δεν έχει κάποια δυνατότητα εκκλησία τον υπηαγωγείο. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για κάτι πολύ πιο διευρυμένο και ανώτερο. Άρα, ας πούμε, τις εμπειρίες τις οποίες έχει θα τις ερμηνεύσουν με βάση τη διδασκαλία της οργάνωσης. Οπότε από εκεί και πέρα έχει ενταχθεί και τα πράγματα είναι, δηλαδή μην περιμένετε να ακούσετε δεδαλώδεις θεωρίες σε στυλ Βαλεντίνου, ας πούμε, του Δευτέρου αιώνα κτλ. Αυτά είναι πολύ μεταγενέστερα και αφού κανείς, ας πούμε, μπει μέσα, ασχοληθεί και θέλει να εμβαθύνει, θα λέγαμε, στη διδασκαλία του. Λοιπόν, θα συμφωνείτε και εσείς ότι πέρασε η ώρα και ακόμα ένας λόγος που ο Παρχή Γεώργιος μαζί με τον κύριο Μιλιώνη ταξιδεύουν αμέσως μετά από την πληγήξη εδώ του συνεδρίου μας και δώσουμε και λίγο άνεση για να πάρει την ησυχία του στο αεροδρόμιο, να δώσουμε τον λόγο στον πατέρα Γεώργιο, τον καθηγητή μας, γιατί ήμασταν μαθητές του στην θεωρητική σχολή και αυτό ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά. Και να τον ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί απεδέχθηκε την πρόσκλησή μας να είναι εδώ μαζί μας, παρόλο το βεβαρημένο πρόγραμμα το οποίο έχει και είναι άνθρωπος της θυσίας και του αγώνα υπέρ της Ορθοδοξίας και έχοντας υπόψη μας αυτούς τους αγώνες που τον καλέσαμε να είναι εδώ, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον κύριο Μιλιώνη σίγουρα ευχαριστούμε και για την προσωπική του παρουσία. Και να τον παρακαλέσουμε να μας κλείσει αυτή την σύναξη με ό,τι νομίζει εκείνος καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάλι, Χριστοφόρε, για την τιμή. Ομολογώ ότι θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις, δύο-τρεις επισημάνσεις σύντομα, αλλά δεν περίμενα ότι τόσο κατηγορικά θα γίνει εκ μέρους του πατρός. Χριστοφόρου, η ανάθεση σε αυτού του λόγου. Ακούγοντας όλα όσα ελέγχθησαν σε αυτό το τραπέζι και σε αυτή την αίθουσα, αισθάνθηκα ενθουσιασμένος με τη χάρη του Θεού, διότι είδα πόσο καλά προχωρεί η διερεύνηση αυτών των προβλημάτων και από τις κυρίες και από τον κύριο Μιλιώνη και από τον πατέρα Χριστοφόρου και έσκα τον πάτρο και από την καθημερινότητά μου και διασκεδάζεται ένας πόγος που διατυπώθηκε ερωτηματικά και χθες, όπως και σήμερα, εάν αξίζει τον κόπο να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, αλλά την απάντηση την έδωσε έμεσα μια συνάδελφος, ασφαλώς θεολόγος είναι, η οποία είπε ότι πώς θα απαντάμε εμείς τους μαθητές μας. Άρα χρειάζεται ένας χώρος, ένα μέρος του πληρώματος που θα ασχοληθεί ειδικά με αυτά τα θέματα. Είδατε την οριμότητα και πληρότητα όλων των εισηγήσεων που ακούστηκαν και συγκεκριμένα για τον πατέρα Χριστοφόρο αισθάνθηκα υπερηφάνεια που υπήρξε εν μαθητές κάποτε. Λοιπόν, ο Θεός να τον ευλογεί και όλους τον ευλογεί και να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Τώρα, συντομότατα διευρύνσεις απαντήσεων που εδόθησαν ήδη ή που περιμένουν ή περιμένετε όλοι. Πρώτον, ο κίνδυνος είναι εκ των έντων, όχι από έξω. Η πέμπτη φάλαγγα. Είτε εξ αφελίας, είτε εξ πονηρίας, υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Αυτό ελέγχθη κατά κάποιον τρόπο προφητικά το 1849 από τον κοσμοκαλόγυρο των κοσμάτων Βλαμιάτων, ένα κεφαλονίκη ιεραπόστολο, ο οποίος έλεγε, το Άγιον Όρος είναι η κορυφή της Ορθοδοξίας. Το Άγιον Όρος κινδυνεύει εις όλιστον να κατρακυλήσει. Πώς θα γίνει το κατρακύλισμα? Θα σταθούν ηγούμενοι από τον κόσμο που θα έχουν
νους μου είχε ανατεθεί ακριβώς σε αυτό το θέμα. Και το ανέπτυξα. Και γι' αυτό έχει ήδη και σκέφτηκα τώρα ότι καλό θα είναι να δημοσιευθεί αυτό το άφησα, το έδωσα στην Εκκλησία της Ελλάδος και δεν δημοσιεύτηκε ποτέ όπως τόσες εκατοντάδες εισηγήσεις που γράφουμε και μένουν καταπολιασμένες σε κάποια συρτάρια. Σχέσεις γραφή της Αποκαλύψεως. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης αιωνία ποιμήνη, ο μεγαλύτερος ορθόδοξος δωματολόγος του 20ου αιώνα, είχε πει αρχίζοντας τις παραδόσεις του στη Θεσσαλονίκη ότι οι Προτεστάντες μιλούν για τον Λόγο του Θεού. Κατά κόρο. Λόγος του Θεού για αυτούς είναι η Αγία Γραφή, αυτό που είπατε εσείς, η απολυτοποίηση του γράμματος. Δεν είναι η Αγία Γραφή Λόγος του Θεού, αλλά είναι Λόγος περί του Λόγου του Θεού. Λόγος του Θεού εγένε το ρήμα στον προφήτη τάδε, εγένε το λόγο. Σημαίνει ότι ο Θεός μιλεί εντός εισαγωγικών με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτό που εντοπίζεται στην ανθρώπινη λαγιά. Ο Θεός μιλεί στον προφήτη, στον Απόστολο, στον Θεούμενο εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν που φτάνει στη θέωση. Επομένως η Αποκάλυψη προηγείται τη γραφή. Η γραφή είναι καταγραφή. Δηλαδή θεολογία από δεύτερο χέρι. Το πρώτο χέρι της θεολογίας, ο λόγος περί Θεού, βγαίνει από τα χείλη του δεξαμένου την Αποκάλυψη. Ο προφήτης Ισαΐας δέχεται την Αποκάλυψη και αυτή διατυπώνει για λόγο. Ένα περαιτέρω βήμα είναι η καταγραφή του κηρύγματος, του προφήτου. Οπότε εμείς στο Πανεπιστήμιο είμαστε στο τρίτο και τέταρτο στάδιο. Τι κάνουμε δηλαδή. Μελετούμε των καταγεγραμμένων λόγων εκείνων εις την καρδία των οποίων μελάτησε ο Θεός. Άρα η Αποκάλυψη προηγείται της γραφής. Δεν είναι ιερά η γραφή, δεν είναι Θεόγνωστος βεβαίως. Γιατί είναι Θεόγνωστος. Όχι διότι το γράμμα είναι Θεόγνωστο. Ξέρετε, σε κάποιες παραστάσεις μεσαιωνικές στη Δύση έχουμε έναν Ευαγγελιστή και ένα περιστέρι το οποίο ψιθυρίζει στο αυτί του. Είναι το Άγιο Πνεύμα που του ψιθυρίζει. Αυτά είναι μυθολογία. Χειρότερα από τη νέα εποχή και τον γνωστικισμό, νέο γνωστικισμό. Ο Θεός δεν αποκαλύπτηκε, μάλιστα διαγλώσσα. Ούτε μία γλώσσα μίλησε ποτέ ο Θεός. Ούτε ελληνική, ούτε εβραϊκή. Αυτή στην γλώσσα καταγράφεται η εμπειρία, η καρδιακή εμπειρία των προφητών και των αποστόλων. Και των Αγίων Πατέρων των Θεουμένων και στις Οικουμενικές Συνόδους, που είναι συνέχεια της Αγίας Γραφής και οι Σόφιες και οι Σάξιες Οικουμενικές Σύνοδοι, με την Αγία Γραφή. Γιατί, διότι οι Οικουμενικές Συνόδοι είναι Θεούμενοι. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε σήμερα Οικουμενική Σύνοδο. Το είχε γράψει ο πατήρ Πόκοβιτς. Βρέστε Θεούμενοι. Θα πρέπει να ψάχνουμε σε κάποιο μοναστήρι, σε κάποια βουνά και λαγκάδια, να βρούμε ανθρώπους που είναι στον ποτισμό του Αγίου Πνεύματος και στην θέωση, για να μετάσχουμε και να ξέρουν γράμματα. Τα γράμματα είναι τα άθεα γράμματα περί Γαρίου Κοσμάτου εδώ. Δεν μπορεί να γίνει Οικουμενική Σύνοδος, όχι αν λένε για να ενωθούμε πρώτα με τον παπισμό να γίνει Οικουμενική. Ο παπισμός είναι παπισμός και η Ορθοδοξία είναι η Ορθοδοξία. Η Οικουμενική Σύνοδος μπορεί να γίνει στην Ορθοδοξία ανά πάσα στιγμή. Το ερώτημα είναι ποιοι θα συμμετάσχουν στις Οικουμενικές Σύνοδες. Θα είναι θεούμενοι άνθρωποι που έφτασαν στη θέωση ή όχι. Επομένως, για να αρχίσω, προηγείται η Αποκάλυψη που λαμβάνει χώρα στην καρδία του ανθρώπου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ενεμή, όπως είπε ο πατήρ Χριστοφόρος. Αυτό το ενεμή είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, στο κέντρο της ανθρωπίνης υπάρξης. Και το εν αυτό, το ανθρώπο, λαλούντα τον Χριστό. Ο Χριστός, που λέει ο Χριστόστομος, τα είπατε εσείς πάντα. Λαλεί ο Χριστός σε την καρδία. Τώρα, το πώς γίνεται αυτό το πράγμα με την ενδιάθετον πίστη, την φωνή του Αγίου Πνεύματος, φωνή εντός εισαγωγικών, μέσα στην καρδία, αυτό είναι άλλο θέμα και πρέπει να το μαθαίνει κανείς που φτάνει στη θέωση. Και το τελευταίο σημείο, να επιτρέψετε, είναι το εξής. Πολύ σωστά είπε ο πατήρ, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πολλές φορές και το ξέρει καλύτερα από μένα ο πατήρ Χριστοφόρος. Ο Άγιος, αυτός που φτάνει στη θέωση σε οποιαδήποτε εποχή και συμμετέχει στο γεγονός της Πεντηκοστής, η Πεντηκοστή είναι ανοιχτή, είναι μόνιμη θέωση. Δεν είναι απλώς το συλλειτουργήν, το λειτουργήν κλπ. Η λατρεία δεν οδηγεί αυτόματα στη θέωση. Γι' αυτό άσκηση και λατρεία, πνευματικός βίος και λατρεία συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Στην Θεία Ευχαριστία
θεούται κανείς που έχει την πνευματική ζωή και όχι να είναι καλός άνθρωπος όπως ελέγχει. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Άρα εγώ είμαι έξω, γιατί δεν τα τηρώ όλα αυτά όπως πρέπει να τα τηρήσω. Μιλώ για μένα πρώτα. Επομένως, η λατσκηθή ευχαριστία ή φτάνει κανείς την θέωση ή φτάνει κανείς την κόλαση. Γέννητο δένει τα δώρατα, αυτά λέμε στην ακολουθία της θείας μεταλήψεως, Ιωάννη Δαμασκηνός γράφει την αρχή, μη εις κόλαση αιώνα. Ενδέχεται να κοινωνούμε και να οδηγούμεθα σε κόλαση αιώνα. Πρόγευση του παραδείσου και της κολάσεως είναι στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Λέει ο άλλος, αισθάνθηκα την ανάγκη να πάρα κοινωνήσω. Αυτή είναι η συναισθηματισμή, αυτός είναι ο ευσεβισμός και δεν το συνδυάζω, δεν το συνδέω με πρόσωπο. Ευσεβισμός είναι ο συναισθηματισμός των Προτεσταντών και των Παπικών. Για να κλείσουμε λοιπόν. Ο Άγιος είναι Αγία Γραφή. Διότι ο αποκαλύπτων Χριστό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν του δίνει νέα πράγματα. Τον εντάσσει στο γεγονός της Πεντηκοστής. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Η πάσα η αλήθεια είναι ο Χριστός επανερχόμενος εν Αγίω Πνεύματι στο γεγονός της Πεντηκοστής. Που είναι συγγυμή μέχρι συντελεία και μετά τη συντελεία των αιώνων. Ο Άγιος λοιπόν είναι ζωντανό Ευαγγέλιο. Κάποιος έλεγε πολύ σωστά, αν καούν όλα τα χειρόγραφα των Ευαγγελίων και τα έντυπα κλπ, ένας Άγιος ξαναγράφει το Ευαγγέλιο. Ο θεούμενος είναι ο Άγιος και όχι ο καλός άνθρωπος. Γι' αυτό ο θεούμενος που έχει την ίδια εμπειρία με εκείνη που είχαν οι Απόστολοι και οι προφήτες, είναι θεόπνευστος δηλαδή, σε δογματικές τα πανεπιστήμια, μας πληροδότησαν οι παλαιότεροι, μεγάλοι καθηγητέων, για τους ημνήμους. Λέει ότι οι μεν Απόστολοι και οι προφήτες ήσαν θεόπνευστοι, οι δε πατέρες που έφτασαν στη θέωση, και αυτό είναι πατέρες, είναι φωτισμένοι. Θεόπνευστοι είναι και οι άγιοι. Όποιος φτάσει στην θέωση, μπαίνει στο γεγονός της Πεντηκοστής και είναι ό,τι ο Απόστολος Πέτρος και ό,τι ο προφήτης Ισαΐες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι και οι αυθεντικοί ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, καθά δίδαξε εμάς σήμερα ο Παθή Χριστοφόρος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε καλύτερο κλείσιμο. Ξέρω να ευχαριστήσω την Ελένη τη Ζήμενος και την Έλενα την Αντωνίου. Εντάξει, αναμφίσουν στον προβληματισμό του θέματος και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ με μία παράκληση. Να γίνουμε πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων προς τους άλλους. Δεν είναι για τον εαυτό μας που τα είπαμε, για να χαιρόμαστε εμείς. Η χαρά θα είναι μεγαλύτερη αν ευαισθητοποιήσουμε και άλλους για αυτά τα προβλήματα. Αμήν. Λοιπόν, να ψάχνουμε όλοι μαζί την αυσοδοχή. Πάντα χωρί. Πάντα χωρί. Καλή φορά να πάντα χωρίς.